επίτυχη. Mm-hmm. Είναι τρεις μέρες πριν από ένα. Πώς νιώθει? Είναι το ίδιο το συνέστημα όπως την πρώτη μέρα. Όπως είπες, έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Έχουμε διανύσει μια μεγάλη διαδρομή. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα, οπότε θέλουμε να το κάνουμε. Είναι από τα πιο μεγάλα μάτς που δίνεις στην καριέρα, δηλαδή. Ναι, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι ένας τελικός. Η τελική είναι για να τους κερδίζεις. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και θέλουμε να το καταφέρουμε. Οπότε ναι, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για μας. Η ομάδα έχει την ίδια θετική ενέργεια που είχε και πριν από τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και είδαμε τη μεγάλη πρόκληση στην θετική ανατροπή. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι γιατί κοντά στον Παναθηναϊκό ήταν διπλές οι αναμετρήσεις. Είχαμε και το δεύτερο παιχνίδι, ξέρουμε ότι αν κάνουμε κάποιο λάθος έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε για το τελικό, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ξέρεις ότι αν κάνεις λάθος δεν υπάρχει μετά τρόπος να το διορθώσεις. Οπότε έχει διαφορά. Αυτό που θέλω να το ρωτήσω είναι προηγουμένως ο Πέλκας. Μίλησε, είπε 2-3 φορές θέληση και πάθος. Αυτά είναι τα μυστικά για να κατακτήσει ο Πάκο το κύπελλο. Συμφωνεί με αυτό, θεωρεί κάτι άλλο ως κριτήριο αυτό που θα κρίνει, δηλαδή αν θα πάρει πάνω το κύπελλο? Όχι, δεν αλλάζει κάτι για μας. Όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο. Μπαίνουμε με την ίδια νοοτροπία, με την ίδια ψυχολογία, έτσι ώστε να τα κερδίσουμε. Σίγουρα ο τελικός είναι κάτι διαφορετικό, αλλά για μας είναι ένα ακόμα παιχνίδι και όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε να βγαίνουμε από αυτά νικητές. Την Κυριακή ο Πρίγιοβιτς είπε ότι αυτή η ομάδα έχει λιγότερους τίτλους από όσους πραγματικά τις αξίζουν. Υπάρχει κοινή φιλοσοφία. Γιατί προφανώς για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι πιο εύκολο να αντιληφθούν την δίψα του κόσμου, της ομάδας, του συλλόγου και γενικότερα της πόλης. Αυτή είναι μια κοινή φιλοσοφία την οποία έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαμε το καλοκαίρι, ανεξαρτήτως αν είναι Έλληνες ή ξένοι, ξέρουμε σε ποια ομάδα έχουμε έρθει. Ξέρουμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος, τη φιλοσοφία του, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που θέλει να κερδίζει τίτλους. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε. Αν έχει, επειδή η πόλη ζει στο κλίμα του τελικού, αν αυτός το έχει εισπράξει αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά του, αν υποδέχεται μηνύματα φίλων της ομάδας, αν έχει κάποιες κουβέντες. Καταλαβαίνουμε τι σημασία που έχει για την ομάδα και για την πόλη γενικότερα αυτό το παιχνίδι. Είναι ένας τελικός, είναι μια δυνατότητα να έρθει ένα τρόπαιο στην ομάδα και στην πόλη μετά από αρκετά χρόνια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την πίεση του κόσμου που θέλει νίκες, θέλει τρόπαια. Αυτή την πίεση την καταλαβαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Όταν είσαι στον ΠΑΟΚ, είτε παίζει ένα τελικό, είτε παίζει με το τελευταίο του πρωταθλήματος, νιώθεις αυτή την πίεση. Και είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Okay. Thank you guys.